Η βραδιά η απόψινη μας βρίσκει εις την εορτή των Θεοφανίων, διότι όπως ξέρετε κι εσείς, για την Ορθόδοξη Εκκλησία η εορτή αρχίζει από τον Εσπερινόν. Πάντοτε δέεται εσπέρας πρωί και μεσημβρίας. Γι' αυτό απόψε το βράδυ να μιλούσα κάτι αναφορικός με την υπόθεση της βαπτίσεως του Κυρίου μας υπό του Ιωάννου. Είμεθα όμως μέσα εις την περίοδο τη λεγόμενη του δεκαημέρου, και όπως ξέρετε όσοι είμεθα μαζί και στην περασμένη μας ομιλία, με προκάλεσαν αναφορικώς με το θέμα το πώς αυτές οι 12 ημέρες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκ μέρους των χριστιανών. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σε ορισμένα χαρτιά γραμμένα ορισμένα τα οποία επιτρέπουν κατά κάποιον τρόπο, αφήνουν ελεύθερες τις ημέρες αυτές ο άνθρωπος να τις χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, και μάλιστα και αυτές τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Εγώ όπως σας είπα και πέρυσι, έχω βρει ότι οι λόγοι για τους οποίους είχε θεσπιστεί ώστε οι μέρες αυτές να θεωρούνται απολυτές, όπως θα λέγαμε, δεν υπάρχουν σήμερα. Γι' αυτό και ακριβώς δεν καταλύεται η Τετάρτη και η Παρασκευή. Μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί εξαιτίας του ότι ετέχθη ο σωτήρ του κόσμου, αλλά όχι σαρκικός, πνευματικός, όπως λέγουν οι πατέρες. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, νηστεύονται οι μέρες και σαρκικός και βρωματικός, διότι δεν τίθεται μόνον θέμα βρώματος, αλλά για πολλούς τίθεται και θέμα σαρκός, ανδρογίνων κλπ. Αν θέλει ο άνθρωπος να τιμήσει τις ημέρες αυτές όπως τιμά τη διακαινήσιμο εβδομάδα, όπως τιμά την εβδομάδα μετά την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, έτσι κάπως πρέπει να περάσει και τις ημέρες αυτές. Έπειτα από τα φώτα, αδιαφόρως βέβαια αν φέτο συμπίπτουν και οι δύο άλλες δεσμευτικές ημέρες τόσον του Σαββάτου που είναι του Τιμίου Πρώτου, υπεσχέθην να σας μετέφερα τη γνώμη του ιερού αυτού πηγαλίου επάνω στο θέμα του δεκαημέρου και πώς δικαιολογεί τις ημέρες αυτές ώστε να νηστεύονται και να μην καταλύονται. Σας διαβάζω από την υποσημείωση του 69ου Αποστολικού Κανόνος. Λέγει τα εξής: την δε κατάλυσιν όπου κάμνομεν, όχι, να το διαβάσω από πιο πάνω, εξαιρούνται ετετράδες και οι Παρασκευές της διακαινησίμου εβδομάδος και τις μετά την πεντηκοστήν εβδομάδος, εις τας οποίας καταλύομεν, τας μεν της διακαινησίμου δια την χαράν της Αναστάσεως του Υιού και Λόγου, τας δε της μετά την πεντηκοστήν εβδομάδος δια την χαράν της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Ίνα και κατά τούτο ομοούσιον φανεί το Υιό το Πνεύμα το Άγιον και μηδέν έλατον έχων εκείνου, καθώς λέγει ο Κίτρους εν το 25 αυτού κανόνι. Την δε κατάλυσιν όπου κάμνομεν των τετράδων ή Παρασκευών, εις τας οποίας συμβαίνουν εορτέ των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, όπως αύριο
καταλύουμε, λόγω ότι είναι Παρασκευή καταλύουμε. Όμως νηστέψαμε σήμερα την αυριανή κατάλυση, την ενηστέψαμε σήμερα. Σήμερα ήτο ανεφελαίου, όπως νομίζω ότι και χθες και σήμερα ενήστεψαν οι περισσότεροι. Και όσοι δεν ενήστεψαν χθες εξαιτίας του 12ημέρου, δήθεν ότι το απολυτό, όπως λέμε, θα ενήστεψαν σήμερα οπωσδήποτε. Την δε κατάλυση όπου κάμνομεν των τετράδων ή Παρασκευών, εις τας οποίας συμβαίνουν εορτέ των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, φαίνεται πως συνθεραπεύει η προλαβούσα νηστεία της παραμονής σημερινής, όπως είπα, όπως και την παραμονή των Χριστουγέννων είναι νηστεία ανεφελαίου, ή της είναι τετυπωμένη να γίνεται πάντοτε σας εορτάς ταύτας, δια ταύτην λογιάζω την αφορμήν. Έτσι νομίζω, λέει, αυτή είναι η αφορμή. Η δε κατάλυσης όπου γίνεται εις τας τετράδας και Παρασκευάς του 12ημέρου της πρώτης αποκραίω, είναι και κάποια άλλη περίπτωση, και της τυροφάγου εβδομάδος, από κανένα μέρος δεν μπορεί να θεραπευθεί. Η δε αιτία όπου φέρουσι τινές εις τούτο, ότι δηλαδή νηστεύουσιν εις μεν το 12ήμερον οι Αρμένοι διά των Κίνα Αρτζιβούριον, εις δε την πρώτης αποκραίω εβδομάδα είναι βήτε, εις δε την τυροφάγου η τετραδίτε. Η αιτία, λέγω, αυτή είναι πάντη αδύνατος και ψυχρά. Οι Αρμένοι νίστευαν και πενθούσαν για ένα σκύλο. Και η Εκκλησία, όταν άκουσε δύο πράγμα, επέτρεψε στους δικούς μας να καταλύσουν τις ημέρες αυτές. Σήμερα όμως δεν είμαστε μεταξύ Αρμενίων. Σήμερα είμαστε Ορθόδοξοι μεταξύ Ορθόδοξων. Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε το άλοθη ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος καταλύσεως. Η αιτία, λέγω, αυτή είναι πάντη αδύνατος και ψυχρά, καθότι όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν διακρινόμεθα από τους κακοδόξους και αιρετικούς με τα βρώματα, αλλά με τις πίστεως δόγματα. Διότι ο Παύλος έλεγε, των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας. Δια τούτο, τόσο ο Βαλσαμών, όσον και Ιωάννης ο Κίτρους, όπου λέγουσι να καταλύομεν τας τετράδας ταύτας και τας Παρασκευάς, δια την ιστεύουσιν εις αυτάς οι άνοροι φέντες αιρετικοί, οι Αρμένοι και λοιπά, όπως είπαμε, αυτοί λένε, δεν λένε όμως εκεί και ως έτυχε, λένε εάν συγκατοικείτε μετά των Αρμενίων, τότε να καταλύεται. Αλλά εμείς πήραμε το ένα που συμφέρει στη γυλιά και το άλλο δεν το προσέξαμε. Δεν λέγουσι αορίστως να καταλύωσιν οι Ορθόδοξοι όλοι, αλλά εκείνοι μόνον όπου συνοικούσι και συναναστρέφονται με τους ρηθέντας αιρετικούς. Ο μεν γάρ Βαλσαμών εν τη πεντηκοστή δευτέρα από Κρίση, όπου κάμνει προς τον Αλεξανδρίας Μάρκον ταύτα φυσί. Πλην και τούτο γεννήσετε, να καταλύσετε, όταν τις μετά των τετραδιτών ή Αρμενίων συναυλίζεται, αν είσαι με Αρμένιους κλπ, τότε να καταλύσεις. Ο δε Ιωάννης εν δι 27η από Κρίση, όπου κάμνει προς τον Δυραχείου Καβάσιλαν, παρομοίως λέγει, και μάλιστα οι τιούτης τείχομεν συναυλιζόμενοι μειούν τη προφάση ταύτη τη γαστρή χαριζόμενη. Αν συναυλιζόμεθα με τα Αρμενίων, ναι, διαφορετικά μη χαριζόμεθα στην κοιλιά μας. Γράφει δε και Νικόλαος ο Πατριάρχης προς Αναστάσιον των Σιναήτην ταύτα διαστήχων. Τη εβδομάδα ούν λαλό την πρώτης αποκραίω, ειν και επωνομάζομεν την του Αρτζιβουρίου, η πλήστη έθος έλαβον αδεός καταλύειν. Αδεός καταλύειν. Οι περισσότεροι χωρίς να ξέρουν άρχισαν να καταλύουν. Τετράδα και Παρασκευήν η κοσμική το κρέας, ως αυτός και η μοναχή τη ρού μεταλαμβάνειν. Και αυτή, λέει, κακός.
καλώς νοούντες αληθώς και πράττοντες ομοίως. Έτσι νομίζουν ότι έτσι είναι σωστά. Ημέν φιλείς κατάγονται εκ της των Αρμενίων και ήχον και την αίρεσιν την του Αρτζιβουρίου. Καλώς ποιούς ηλίοντες άπασαν υποψίαν. Αν ήσαν Αρμένοι και λοιπά, να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ή με τα Αρμενίων. Ή δε πιστοί ορθόδοξοι εσύ και εκ προγόνων εις μάτιν προφασίζονται λίοντες στην νηστεία. Αν είσαι ορθόδοξος, λέει, εις μάτιν προφασίζεσαι και λύνεις την νηστεία σου. Λοιπόν, ας επιστομιστούν από τα λόγια ταύτα εκείνη όπου μήτε συνοικούντες με Αρμενίους. Οι γαράλοι στρατεδίτες λέγονται Νινεβίτες. Μήτε από το γένος των Αρμενίων ορμόμενοι. Αν εδώς κατελείωση τας ρυθίσας, τετράδας και παρασκευάς. Και ας μάθουν ότι όχι προς εναντίον συν των Αρμενίων του τοπιούσι, αλλά μάλλον εντιγαστρή χαριζόμενη. Αυτή είναι η απάντηση. Ας πάνε να το σβήσουμε. Εγώ αυτό βρήκα έναντι αυτών των εφήμων που έχουν επικρατήσει, αδιαφόρως αν είναι γραμμένα στα βιβλία και εντάζεσαν. Έχουν γραφεί πολλά στα βιβλία. Καταλύσεις σήμερα, καταλύσεις αύριο, καταλύσεις την άλλη. Όμως αν ανατρέξει κανείς πίσω και λοιπά, θα βρει. Τώρα θα πει κανείς, μου είπε ο πάτερ έτσι, να είναι ευλογημένο. Είδα γραμμένο εκεί, να είναι ευλογημένο. Από τη στιγμή όμως που επέτρεψε ο Θεός να μάθεις και την άλλη πλευρά, οπ, σταμάτα τώρα εκεί. Μην πάει να το κρύψεις το ένα και μου κάνεις το άλλο μόνον, έτσι. Από εκεί και κάτω είσαι ένοχος. Κάθισε να τα συζητήσεις τα πράγματα, να τα τακτοποιείς μέσα σου και τότε προχώρησε. Διότι μέχρι ενός σημείου ο άνθρωπος το βρίσκει γραμμένο. Του λέει έτσι είναι και κάνεις έτσι. Από τη στιγμή όμως που θα ακούσεις και την άλλη πλευρά και θα δεις ότι δεν είναι έτσι τώρα, ήτανε μια φορά και έναν καιρό έτσι, τότε από και κάτω είμαι θα υπεύθυνη. Έτσι. Λοιπόν, απόψε είπα λόγω ότι βρισκόμεθα στον Εσπερινό της βαπτίσεως του Κυρίου, δηλαδή στη μεγάλη εορτή των φώτων, να έφλεγα δύο λόγια αναφορικώς με την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω αν πήγατε σήμερα στην εκκλησία, πόσοι είχατε την ευχέρεια και πόσοι επήγατε ή πόσοι διαβάσετε στο σπίτι σας αυτά τα οποία υπόθησαν σήμερα στην εκκλησία, τόσο στη λειτουργία όσο και στις ώρες. Απόστολοι, Ευαγγέλια, προφητείες από την Παλιά Διαθήκη, που όλα αυτά ομιλούν γύρω από τη συνοπτική αυτή υπόθεση της βαπτίσεως του Χριστού μας. Εγώ από όλα αυτά τα Ευαγγέλια εκεί, από το Λουκά, από το Μάρκο, από το Ματθαίο, πλην του Ιωάννου, ο οποίος δεν έχει γράψει για τη βάπτιση τα ιστορικά εκεί, παίρνω του πρώτου Ευαγγελίου του κατά Ματθαίον από το γάμα κεφάλαιο, που κι αυτός συνοπτικά ομιλεί σχετικώς και με την υπόθεση του Κυρίου και με την προετοιμασία εκ μέρους του προσώπου του προδρόμου, του τιμίου προδρόμου. Διότι αν θα διαβάσετε τη σύλληψη του Χριστού μας, θα τη βρείτε δεύτερη. Υπάρχει ένας άλλος ευαγγελισμός σε μια άλλη σύλληψη γρηγορότερα, προέξε ακριβώς μηνών, η οποία είναι του τιμίου προδρόμου. Και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος καταπιάστηκε με το θέμα αυτό χάρη του Πνεύματος Αγίου, πρώτα ομιλεί δια των Ευαγγελισμών του Τιμίου Προδρόμου και έπειτα ομιλεί για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ λοιπόν είμεθα στο γάμα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον και ολόκληρο το κεφάλαιο σχεδόν έχει και την προετοιμασία και την υπόθεση. Τελειώνει πλέον και ο Χριστός βγαίνει έξω να πειραστεί υπό του Σατανά. Επιτρέψετε μου να σας το διαβάσω αυτό και να το συζητήσουμε και ταυτόχρονα. Εν δε τες ημέρες εκείνες παραγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύσσον εν διερήμο της Ιουδαίας. Ποιες ημέρες εκείνες?
όταν ο Χριστός μας ιδιώτευε, όπως θα λέγαμε, στη Ναζαρέτ. Ο Χριστός μας επέστρεψε, όπως ξέρετε, από την Αίγυπτο και πήγε στη Ναζαρέτ και έμενε εκεί, εν αντιθέσει με τον Ιωάννη, ο οποίος ευρίσκεται στην έρημο. Πότε ακριβώς ο Ιωάννης άρχισε να κηρύττει και να βαφτίζει τους ανθρώπους της μετάνοια και να τους προετοιμάζει για αυτόν που θα έρθει κατόπιν, που θα τους παρουσιάσει, θα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και αυτό στο γάμα κεφάλαιό του, και μπορεί κανείς να βρει ιστορικός πότε ακριβώς έγινε αυτή η υπόθεση. Πάντως βγαίνει επί Τιβερίου, έγινε το 779, βγήκε ο Ιωάννης αποκτήσεως Ρώμη, βγήκε ο Ιωάννης να κηρύττει, αν κανείς έτσι φιλολογικά θέλει να ξέρει πότε. Το 780 περίπου βγήκε ο Χριστός μας στον επίσημο βίο του. Ώστε όταν ο Κυριός μας ιδιώτευε, όπως θα λέγαμε, έμενε κρυφός ακόμη στη Ναζαρέτ, ο Ιωάννης προηγήθη. Ο βαπτιστής, λέει Ιωάννη, διότι εβάπτιζε, γι' αυτό και ακριβώς τον λένε βαπτιστή. Και κηρύσσον εν διερήμο της Ιουδαίας και λέγον, μετανοείται ειν και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι λέξεις που πρέπει να προσεχθούν. Γιατί λέγει μετανοείται? Και γιατί όταν ο Χριστός μας βγήκε στο δημόσιο βίο χρησιμοποίησε το ίδιο κήρυγμα του Ιωάννου? Μετανοείται ειν και γάρ η βασιλεία των ουρανών και πιστεύσετε εις το Ευαγγέλιο. Έβαλε και 2-3 λέξεις ακόμη ο Κύριος, τις ίδιες λέξεις. Αυτά που είπε ο Τίμιος Πρόδρομος, αυτά που είπε ο Χριστός μας, αυτά είπανε και οι Απόστολοι, αυτά είπανε και οι Πατέρες, αυτά λέγει και η Εκκλησία μέχρι τη σήμερα, και αυτά θα λένε όλοι οι κήρυκες, που οι οποίοι θα πρέπει να λένε όλοι οι κήρυκες οι οποίοι συνεχίζουν το έργο της Εκκλησίας σε το προσώπο των Αποστόλων τότε. Η παραγωγή του ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι αμαρτία. Και αμαρτία δεν θεραπεύεται μόνο δια μετανοίας και εξομολογήσεως. Αυτό είναι το μοναδικό φάρμακο, το μοναδικό όπλο, το φιλάνθρωπο μυστήριο, η χάρις μετά την χάρη, η μετάνοια. Γιατί εξήλθε του παραδείσου εξώστη ο Αδάμ και η Εύα? Διότι μάρτησε? Όχι, αγαπητοί μου, αλλά διότι δεν μετενόησε. Η έξωση που απογόνους έχει εμάς και φέρουμε την ιδίαν κατάραν, έχει αμαρτίαν και αμετανοησία. Δεν τους έξωσε διότι μάρτησαν, τους ζήτησε συζήτηση. Πώς, γιατί, μήπως εφάγατε από αυτό, τους βοηθάει. Και αυτοί όχι δεν μετενόησαν, αν το κατηγόρησαν. Ότι εσύ φταίς που έκαμε στην Εύα και το φίδι. Δεν φταίμε εμείς. Ας τους έφτιαχνες καλύτερους, να είμαστε και εμείς καλύτεροι. Γιατί λοιπόν εξώστησαν? Δια την αμαρτία και την μετανοησία. Πώς θα επιστρέψουμε εμείς στον παράδεισο? Πώς θα εφαρμοστεί το προσώπο μας ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε? Δια του άλλου άθρου που λέει εύρον καγώ την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να γυρίσεις αν θέλεις τον παράδεισο. Κατά συνέπεια, για να επιστρέψει ο άνθρωπος στον παράδεισο πρέπει δια αναμαρτησίας ή αν τυχόν αμαρτήσει δια μετανοίας. Φόσον δια αμαρτίας και μετανοησίας εξήλθε, δια αναμαρτησίας και μετανοίας πρέπει να επανέλθει δια της αυτοπαθίας. Μην πλανάται ο άνθρωπος ότι μπορεί με κάποιον άλλον τρόπο να γυρίσει τον παράδεισο. Δεν γυρίζει τον παράδεισο. Αλλιώς θα έβγαινε ψηλά και θα έρθει μια πίπιζα μεγάλη σε έναν άγγελο και φωνάξει τους ανθρώπους να κάνουν καλά έργα, τους βάλουν στον παράδεισο. Τίποτα από αυτά. Όλοι οι άνθρωποι με τα καλά έργα και οι καλοί άνθρωποι είναι όλοι στην κόλαση. Μόνοι μετανοημένοι, οι ταπεινοί, αυτοί είναι στον παράδεισο. Που πίστεψαν στον Χριστό και έκαναν ό,τι του λέει ο Χριστός εις το πανδοχείο. Αυτό λοιπόν είπε, εκείνο που χρειαζόταν η ανθρωπότης. Μετάνοια χρειαζόταν η ανθρωπότης. Μετανοείται, λέγει, διότι είναι και η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αυτή που περιμένουμε, ήταν ο Χριστός. Η βασιλεία των ουρανών ήταν ο Χριστός.
Εκείνοι που λένε ότι η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί, δεν έχουν διαβάσει άνθρωποι, δεν έχουν προσέξει. Όταν ρωτήσει ο Χριστός μας πώς έρχεται η βασιλεία κλπ, δια παρατηρήσεως, είπε ο Χριστός μας, δεν έχει δια παρατηρήσεως. Βασιλεία, λέει, του Θεού, εντός ημών εστί. Το ημών πώς το έχει, με ύψιλον. Συγγνώμη, με ήττα. Μεταξύ σας είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο ίδιος ήταν η βασιλεία των ουρανών. Δεν είπε μετά εντός ημών με ύψιλον, διαβάστε το από το Λουκά, το βρείτε. Άλλοι μονάν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν τη βασιλεία μέσα τους. Βασιλεία εγώ είμαι, λέει, εντός ημών εστί η βασιλεία των ουρανών. Μεταξύ σας είναι η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται λοιπόν, διότι έρχεται η βασιλεία των ουρανών. Έρχεται ο Χριστός. Ούτως γαρεστήν, ποιος, ορυθείς υπό του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Ο Ιωάννης αυτός, λέει, είναι εκείνος τον οποίον έχει προφητεύσει ο Ισαΐας, και πράγματι, όπως ξέρετε, και ο Ισαΐας και ο Μαλαχίας τον έχουν προφητεύσει, τον τίμιο πρόδρομο. Πρόδρομος είναι μεταξύ των τεσσάρων προσώπων, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου, της Περαγίας Θεοτόκου, και τέταρτος ο τίμιος πρόδρομος ως της προέσχεν ιστορίας. Έχουν προφητεία πριν έρθουν στον κόσμο. Και ο Τίμιος Σταυρός και αυτός είναι γνωστός πριν έρθει επί σκηνής να παίξει το ρόλο. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, λέγει, ιδού. Από την έρημο βγαίνει η φωνή και κηρύττει. Τι κηρύττει? Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού, γράφει. Σε άλλο μέρος ο Λουκάς έχει δανειστεί και ένα άλλο ακόμη του Ισαΐου γύρω από την υπόθεση του τιμίου προδρόμου, και ομιλήσει αιτικός ότι τα βουνά θα πέσουν κάτω και λοιπά, δηλαδή η αμαρτία θα φύγει από τη μέση κατά κάποιον τρόπον. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σχολιά εις ευθείαν και η τραχύε εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ ο σωτήριον του Θεού. Είναι συνέχεια της ιδίας προφητείας του Ισαΐου, αλλά ο Ματθαίος στέκεται μέχρι εκεί, ποιείται ευθείας τα στρίβους αυτού. Δηλαδή, εάν υπάρχει αμαρτία, να ισοπεδωθεί. Εάν υπάρχει φάραξ, να πέσει μέσα, να καλυφθεί, να γίνει ίσο. Διότι η αμαρτία άλλη προβάλλεται και άλλη είναι υπό. Και αυτό που προβάλλεται γίνεται εμπόδιο, και αυτό το οποίο δημιουργεί ένα χάσμα γίνεται παγής. Να ισοπεδωθούν αυτά τα πράγματα, γιατί έρχεται πίσω κάποιος άλλος ο οποίος θα ζητήσει από τον άνθρωπο ικανοποίηση της δικαιοσύνης του. Αυτός δε ο Ιωάννης, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής, είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Φορούσε, λέει, ένα δέρμα όχι από αίγα, όχι από πρόβατο, όχι από τίποτα άλλο, ημών από καμήλα. Ξέρετε ότι όλα, και αυτή του δηλαδή ενδυμασία ακόμη του Αγίου, ήταν αυτή η οποία μιλούσε για τη ζωή του. Ο Ιωάννης, ξέρετε, είναι ο τελευταίος προφήτης μεταξύ του σκότους και του φωτός, της σκιάς και της χάριτος, του νόμου και του Ευαγγελίου. Είναι στα σύνορα. Είναι δηλαδή ο προφήτης αυτός ο οποίος και κήρυξε προφήτευσε, μα και είδε ταυτόχρονα. Του δόθηκε ευκαιρία να δαχτυλοδεικτήσει και να πει αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν έγινε από κανέναν άλλον προφήτη. Το ένδυμα του αυτό το οποίο φορούσε, θέλω να ξέρετε, δηλαδή η καμήλα, της καμήλας αυτό, είναι συμβολικό, διότι η καμήλα είναι ένα ζώο κατ' οίμιση καθαρών και κατ' οίμιση ακάθαρτων. Υπήρχε νόμος καθαρά ζώα ελέγοντο, αυτά τα οποία μυρίκαζαν την τροφή, τα μυρικαστικά, και ταυτόχρονα να είναι δίχυλον σκιστό το πόδι τους, όπως είναι η έξ, και μυρικάζει και είναι και σκιστό το πόδι,
όπως είναι το πρόβατο. Η καμήλα μυρικάζει μεν, αλλά το πόδι είναι σαν του μουλαριού, δεν είναι δίχυλον. Κατά συνέπεια είναι κατ' οίμιση καθαρά και κατ' οίμιση ακάθαρτος. Έτσι ακριβώς ο Ιωάννης στο σύνορο της Σιάς και του νόμου, της Παλιάς Διαθήκης και της αυτής, του Σκότους και της Χάριτος, συμβολίζει και δι' αυτού ακόμη του τριχώματος καμήλου σου φέρει το ρόλο που παίζει στην περίπτωση αυτή. Έφερε λέει δερματίνη ζώνη περί την οσφήν αυτού. Η ζώνη, για να στερεώσει τον άνθρωπο, πρέπει να είναι στεγνή, να είναι ψημένη, να έχει αφαιρεθεί, να έχει στεγνώσει το κρέας που είχε κάποτε, το αίμα, ο ρός που είχε μέσα. Έχει γίνει τώρα ένα πετσί που στερεώνει τον άνθρωπο και μπορεί εύκολα να περπατήσει. Έτσι ακριβώς και η σάρξ του και η σάρξ κάθε ανθρώπου πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να στεγνώσει από την νηστεία, ώστε να είναι πιο ευσυτενής προς τον προορισμό του, των πραγματικών. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Οι δέτροφοι αυτού είναι ακρίδες και μέλη άγριων. Δεν ξέρω αν σε απασχολήσει αυτό το θέμα ποτέ. Διχοτομούνται οι ιστορικοί και οι άλλοι, οι διάφοροι και οι πατέρες ακόμη. Όμως θέλω να ξέρετε ότι ήταν εντολή από τον Θεό ότι μπορούν να τρώνε ακρίδες. Τους επέτρεπε να τρώνε ακρίδες. Εγώ βρήκα μέσα σε αυτά που διάβαζα ότι ήταν εντολή από τον Θεό τι μπορούσαν να τρώνε. Θα το βρείτε στο Λεβιτικό, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 22. Γιατί πολλοί λένε, μα επιτρέπετο, μα αυτό το παλιοζωήφιο. Και εντούτοις ο Θεός δίδει ευλογία να τρώνε από αυτό το πράγμα. Τώρα, το μέλι το άγριο, άλλοι το ετυμολογούν από αγριομέλισσα μέσα στις χαραματιές των βράχων εκεί έξω στην Ιεριχώ κλπ. Στα βουνά που έμενε στην έρημο ο Άγιος Όξος του Ιορδάνου. Άλλοι το δίδουν από δέντρα, ότι έβγαζε ένα πράγμα, πως το προφητεύει και ο Ισαΐας, ο θαραίων μέλι και γάλα, από δύο αιτίες, και επιτρέπεται και αυτό. Εγώ βρήκα και σε έναν πατέρα της Εκκλησίας και σε έναν ερμηνευτή τα εξής. Ο μεν πατήρ Ευθύμιος των πρώτων χρόνων λέγει, το εν της των πετρών σχισμές υπό των αγρίων μελισσών γεωργούμενων πικρών και αηδές ον. Αυτό έτσι το παρουσιάζει. Ένας άλλος επίσης ερμηνευτής λέγει, μέλι άγριον όπερ υπό των δέντρων επισκαζόμενων μάνα της πολλής προσαγορεύεται. Όπως το μάνα τότε, έτσι ακριβώς προσεγόρευαν και αυτό το μέλι, το προσχόρευαν ως μάνα. Πάντως ετρέφετο με αγριόμελο, όπως φαίνεται το πράγμα, και με τις ακρίδες αυτά τα ζωήφια, τα οποία υπήρχαν και πολλά εκεί στην Ιεριχώ και στον Ιορδάνη. Και εξεπορεύοντο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάσα υπερήχορος χώρα του Ιορδάνου, και βαπτίζονται το Ιορδάνη υπό αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Κόσμος από τα γύρω μέρη κοντά στον Ιορδάνη και άλλοι από τα Ιεροσόλυμα και από τα περίχωρα της Ιουδαίας ήρχονται στον Ιορδάνη και βαπτίζονται εν το Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης, βέβαια αυτά είναι θέματα που έχουν σχέση με τον Ιωάννη, αλλά απλώς για την ιστορία. Ο Ιορδάνης είναι τύπος της ανθρωπότητος και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Μπορεί να είναι μικρός, μπορεί να είναι άσημος κλπ. Όμως έχει κάποια αξία. Ιορδάνης ετυμολογείται από το εβραϊκό Ιάρδεν, ορμητικός. Και πράγματι κατεβαίνει από δύο πηγές όπως ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έρχεται από τον Αδάμ και την Εύα. Αυτός έρχεται από την πηγή Ιόρ και Δάν. Και περνάει δια της Γενισαρέτ, της λίμνης, και εκχέεται στην νεκρά θάλασσα. Έτσι και η ανθρωπότης. Διήρχεται από την κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος και κατέληγε στην κόλαση. Από τη στιγμή που ήρθε όμως ο Χριστός στον κόσμο
και εισήλθε εις τον Ιορδάνη, εισήλθε εις την ανθρωπότητα, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Ιορδάνης εστράφει προς τα πίσω πλέον τώρα. Δεν εκχέεται η ανθρωπότης πλέον στην κόλαση. Δεν πηγαίνει στη Μαύρη Θάλασσα, στην Νεκρά Θάλασσα, αλλά στην Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο γεγονός και αυτό το γεγονός του Ιορδάνου. Εν πάση περιπτώσει, όπως θα δούμε αύριο, ο Χριστός μας όταν εισήλθε, έκαμε το διάλογο με τον Ιωάννη, εισήλθε και εξήλθε ευθέως. Εδώ αναφέρει ότι εξομολογούμενοι υπ' αυτού τα σαμαρτίας αυτών. Δηλαδή τι έκανε? Τους έβαζε μέσα στο νερό, στο ποτάμι, τους κρατούσε τρόπον την από τον νόμο ή από το κεφάλι, και αυτοί μέσα εκεί στο νερό εξομολογούν το τας αμαρτίας των. Και το είδωρ δίκην πνεύματος Αγίου, το πνεύμα του Άγιον δηλαδή, εκαθάριζε, έπαιρνε τις αμαρτίες τις εξομολογημένες, αδιαφόρως αν δεν ήταν βάπτισμα σωτηρίας ή το βάπτισμα προκαταρτικών που ετοίμαζε για εκείνο που θα ερχόταν πίσω από αυτόν. Γιατί κάνω τη διαστολή αυτή από το ότι λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής, ότι ο Κυριός μας λέει εξήλθεν ευθέως εκ του ύδατος. Γιατί ευθέως? Δεν είχε τίποτα να πει αυτός. Οι άλλοι δεν εξήλθαν το ευθέως, έμεναν μέσα και έλεγαν τις αμαρτίες των. Ιδού εξομολόγησης, πριν ο Χριστός μας δώσει την εντολή λάβετε Πνεύμα Άγιον, που το απορρίπτουν, που το θέλουν γραφικών, ούτως υπήν οι διάφοροι Προτεστάντες και λοιπά, οι αιρετικοί, οι οποίοι απορρίπτουν τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ειδών δε πολλούς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους επί το βάπτισμα αυτού, είπεν αυτής, γεννήματα εχιδνών, τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τους μελούς εις οργής. Αυτοί πίστευαν ότι όταν κάνουν μία ξηράν εξομολόγηση μέσα στο νερό, ότι τακτοποίησαν τα θέματα. Όχι. Όπως και ορισμένοι νομίζουν, εξομολογήθη. Ναι, πώς εξομολογήθηκε όμως? Πράγματι με συντριβή? Το πίστεψε ότι δεν έκαμε καλά στη ζωή του? Πόνεσε για την αδικία που έκανε? Ανελογήσει τα δάκρυα που έχησε? Τη διαφθορά που εσκόρπισε? Το κατάλαβε? Το νιώσε? Ζητάει συνδετριμένη και ταπεινωμένη τη συγγνώμη? Τότε έχει καλός. Ποιος σας είπε, λέω, θα φύγετε γεννήματα εχιδνών? Ξέρετε, η έχιδνα είναι ένα δηλητηριώδες φίδι που όταν δαγκώσει τον άνθρωπο τον στέλνει κατευθείαν για τα κυπαρίσα. Έτσι και αυτοί δηλητήριο ήσαν στην ανθρωπότητα γύρω από όλες τις καταστάσεις που είχαν κάποια σχέση με το Θεό ή την ηθική. Και τους ζητάει και τους προτρέπει. Ποιήσατε καρπών άξιων της μετανοίας. Ο καρπός αξιοποιεί το δέντρον. Μπράβο της. Τέτοια μήλα κατεβάζει, τέτοια πορτοκάλια κάνει αυτή η πορτοκαλιά, τέτοια σταφύλια αυτή η κλιματαριά. Αποδεικνύεται εκ του καρπού το δέντρον. Έτσι ακριβώς και εκ των έργων αποδεικνύεται η μετάνοια ειλικρινής. Πολλοί μας έχουμε μετάνοια, δεν έχουμε έργα όμως άξια της μετανοίας. Στεκόμαστε σε έναν ξηρόν τύπον. Αυτόν δεν το δέχεται εδώ ο κήρυξ της μετανοίας, ο τίμιος πρόδρομος. Ποιήσατε λοιπόν καρπών άξιων της μετανοίας και μη δόξετε, λέγινε ναι αυτής πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Πολλοί είναι γραμμένοι στα χαρτιά ως χριστιανοί, όπως και αυτοί οι απόγονοι του Αβραάμ, αλλά έμειναν εκτός νυμφώνος, διότι δεν είχαν και την πίστη του Αβραάμ. Ο Αβραάμ επίστευε εις τον Θεόν, επίστευε εις τον Χριστόν. Γι' αυτό και από τον Θεόν μακαρίζεται ο Αβραάμ, να αντιθέσει με αυτούς. Μη δόξετε, λέγει, εν εαυτής πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Λέγω γαριμήν ότι δύνατο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Θα τους έδειχνε αφαλώς τα βότσαλα εκεί από τον Ιορδάνη. Αυτά, λέει, μπορεί να τα κάνει ο Θεός, παιδιά του Θεού, παιδιά του Αβραάμ. Εν αντιθέσει με εσάς, οι οποίοι δεν έχετε τη μετάνοια τη ειλικρινή, μόνο με λόγια. Ακούσατε εδώ ότι γίνεται αυτό, ήρθετε και εσείς να βραχείτε στον Ιορδάνη, αλλά χωρίς να θέλετε να αλλάξετε ζωή. Ακόμη τους απειλεί. Ήδη δε και οι αξίνοι προστηρίζαν των δέντρων κείτε.
πάνου δέντρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτει και εισπύρ βάλλεται. Και θα έχετε δει οι αγιογράφοι μας στα πόδια του τιμίου προδρόμου έχουν μία αξίνη, ένα τσεκούρι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, αγαπητοί μου. Και σε άλλα μέρη μέσα στην Εκκλησία φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και εκεί φαίνεται. Ο Ιωάννης μάλιστα ενόμισε ότι ο Χριστός μας θα έρχεται κοντά, θα να την πάρει αυτή την αξίνη να καθαρίσει τα λόνια, όπως λέγει εδώ. Αλλά δεν ήταν η εποχή ακόμη. Μέχρι τη σήμερα ακόμη δεν την έχει πάρει αυτή την αξίνη ο Θεός. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε αν βλέπετε την ανομία να επικρατεί πολλάκες. Υπάρχει ο Θεός και η αξίνη κείται στη ρίζα του δέντρου. Αλλά για να κόψει κάποιο τσεκούρι πρέπει κάποιος να το πάρει στο χέρι του. Ο Χριστός δεν το πήρε ακόμη. Γι' αυτό παραμένει εν ήμι αναπαύση. Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη του Θεού, δεν έπρεπε να είναι κανένας από εμάς απόψε το βράδυ εδώ. Και ευτυχώς που δεν λειτουργήσε επί τόσα έτη και μας δόθηκε ευκαιρία και μετανοήσαμε και επιστρέψαμε. Μη πλανόμεθα και ζητάμε για τους άλλους δικαιοσύνη, πού είναι ο Θεός κλπ. Έπρεπε να το πεις για τον εαυτό σου πρώτα. Πού είναι ο Θεός να μου κόψει τα αυτιά τότε, να μου κόψει τα χέρια, να μου βγάλει τα μάτια, να μου κόψει τη γλώσσα. Που να έχω πολλά ζευγάρια να μου έχει βγάλει μέχρι τώρα και πάλι να μην φτάνανε. Αλλά εμείς βλέπουμε πάντοτε τα σφάλματα των άλλων, μη βλέποντας τα δικά μας. Κοίτα, λέει, στη ρίζα του δέντρου. Πάνου δέντρων μη πιούν καρπών καλών, εκόπτηκε, εισπυρβάλλεται. Προσέξετε λοιπόν, κύριε Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι, να μην είναι τυπικό το βαπτισμά σας, η μετάνοια σας. Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν είδα της μετάνοια. Απλώς σας καταρτίζω. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, που ο Ιωάννης λέγει ως της έμπροσθέ μου γέγονε, ο πίσω μου ερχόμενος, αλλά έμπροσθέ μου γέγονε. Τι είναι αυτό πάλι? Παρότι έρχεται 6 μήνες πίσω από μένα ως άνθρωπος, ο Θεός είναι πρώτα από μένα. Δεν είναι μόνο άνθρωπος αυτός που έρχεται πίσω, είναι και Θεός. Και το είπε προχθές. Αυτός θέλει σώσει γαρ σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Ποιο λαό? Αυτός δεν γεννήθηκε ακόμη. Και εντούτοις παρότι δεν έχει γεννηθεί, έχει λαόν. Γιατί δεν είναι μόνον Υιός της Παρθένου, είναι και Υιός του Θεού. Καταλάβατε? Λοιπόν, ο δε πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστί, ουκ ημί ικανός υποδήματα βαστάσε. Προσέξτε, όταν διάβαζα αυτό σκέφτηκα κάτι που είχε πει ο Κυριός μας για τον τίμιο πρόδρομο, για να σας κάνω μία διαστολή. Ο τίμιος πρόδρομος έχει ακούσει από το Χριστό μας ουκ εγίγερτε εν γυναιτής γυναικών μη ζωνιωάν του βαπτιστού. Δεν υπάρχει άνθρωπος γεννημένος, λέει, από γυναίκα μεγαλύτερος του Ιωάννου του βαπτιστού. Αυτός λοιπόν ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά τον έναν τον Χριστό λέγει ότι εγώ δεν είμαι ικανός να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων του. Σκεφτείτε λοιπόν τι είναι ο Χριστός. Αν ο μεγαλύτερος άνθρωπος, λέει, δεν είναι ικανός να κάνει την πιο ευτελεστάτη εργασία, διότι υπήρχαν ειδικοί δούλοι οι οποίοι όταν έμπαινε ο αφέντης στην πόρτα σπίτι, πηγαίναν και του παίρναν, του βγάναν λίνα τα παπούτσα και τα παίρναν, τα καθαρίζαν και λοιπά, και όταν επρόκειτο να ξαναβγεί έξω ξανά τα φορούσαν. Αυτά μια ευτελής εργασία. Ο μεγαλύτερος λοιπόν άνθρωπος που γεννήθηκε ποτέ στον κόσμο δεν είναι ικανό να παίξει αυτόν τον ρόλο. Σε φύτε που τοποθετεί το Χριστό μας η Αγία αυτή γλώσσα. Αυτός μας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω, που θα έρθει πίσω μας, αυτός θέλει βαπτίσει. Ούτω πτύον εντιχειρεί αυτού, αυτός έχει τη δικαιοσύνη στο χέρι του, έχει το φτιάρι και διακαθαρεί τον άλλον αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού στην αποθήκη, το δε άχυρον κατακαύσει πυρίας βέθω. Αυτός θα κάνει την κρίση, λέγει. Αυτός θα είναι ο δίκαιος, αυτός έχει το πτύον στο χέρι, αυτός έχει την αξίνη, αυτός έχει την σπάθα, αυτός έχει τα πάντα. Έτσι μιλάει για τον Χριστό. Εκεί λοιπόν που μιλούσε όλα αυτά τα πράγματα και εκείρηται στον Ιορδάνη, να σου ο Χριστός μας.
Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη του Βαπτιστή να υπ' αυτού. Πάει και αυτός σαν άνθρωπος που έγινε της Μαρίας, είναι Υιός ανθρώπου βέβαια, δεν είναι Υιός ανθρώπων, να βαπτιστεί. Έτσι θα έδειχνε ότι ο Ιωάννης έχει τη θέση του, είναι απεσταλμένος, αλλά και εγώ έχω τη θέση μου εφόσον υπακούω στον απεσταλμένον από τον Θεόν Ιωάννη. Ο δε Ιωάννης όμως όταν είδε ότι έρχεται και αυτός να βαπτιστεί, διεκόλυε αυτόν λέγον, το απέφευγε κατά κάποιον τρόπο, και όταν ήρθανε τέτα τέτο, πως θα πάλι θα λέγαμε, λέγει ο Ιωάννης, εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε, του αναγνωρίζει ανωτερότητα, και εσύ έρχει πρόσμε και έρχεσαι εσύ σε μένα. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφε σάρτη, ούτω γαρ πρέπον εστί ή να πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Του λέει, δεν είναι της ώρας αυτό ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι μικρότερος. Τι πρέπει να γίνει όμως τώρα? Τώρα εγώ πρέπει να βαπτιστώ από σένα. Είτε μπορεί να το καταλάβεις, είτε δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και να πληρώσω, μου λέει, πάσαν δικαιοσύνη. Ήταν εντολή. Είχες εντολή από τον πατέρα μου να κάνεις αυτή τη δουλειά. Εφόσον λοιπόν και εγώ έγινα άνθρωπος, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την εντολή, θα βαπτιστώ κι εγώ. Πάσαν δικαιοσύνη. Πόσο διδακτικό είναι αυτό, που πολλοί μας μετράμε ότι κάνουμε τα περισσότερα από αυτά που ζητάει ο Θεός, και αφήνεις και υπόλοιπα, αφήνεις και ρέστα, ποιο να τα κάνει εκείνα. Πάσαν δικαιοσύνη. Προσέχετε αγαπητοί μου στις λεπτομέρειες. Μη πλανόμεθα και μη παραλύζουμε τον εαυτό μας με άλλους ανθρώπους που δεν κάνουν τίποτα, ότι εμείς κάτι κάνουμε. Καίγεται το σπίτι σου και η πυροσβεστική υπηρεσία έχει 5 πεντάρια τηλέφωνο και εσύ παίρνεις τα 4, δεν το παίρνεις το 5ο. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θέλεις το πρώτο βοηθειόν, θέλεις το 100 και εσύ παίρνεις 99 ή παίρνεις 10 και το τελευταίο δεν το παίρνεις το 1. Τι θα γίνει? Έτσι θα σκεφτείς. Μη πλανάς και μη πλανάμε. Ότι κάνω τα πολλά και δεν πειράζει το λίγο. Πάσαν δικαιοσύνη. Έδωσε 10 εντολές στην Παλιά Διαθήκη. Κάνω τις 9. Η μία δεν θα με κολλάσει? Θα με κολλάσει. Εάν όλων των νόμων τηρήσεις, ενύπτευσης, είσαι ένοχος όλου του νόμου. Δεν είμαι κλέφτης, είμαι πόρνος. Δεν είμαι πόρνος, είμαι βλάσιμος. Δεν είμαι βλάσιμος, είμαι λοποδίτης. Είμαι χαρτοπαίχτης, είμαι γυναικάς. Είμαι αν ξέρω εγώ τι. Τι βγαίνει από αυτό? Πάσαν την δικαιοσύνη. Γι' αυτό προσέχτε τις λεπτομέρειες που κάνει νερά η βαρκούλα σας. Και εφόσον κάνει νερά στην πλώρη, μη μου μιλάτε για την πρίμνη ότι στέκεται καλά. Θα βυθιστείτε από εκεί που δεν το περιμένετε. Άστα του λέω αυτά. Πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Πρόσεξε λοιπόν. Μάτια, χέρια, όσφρες, ακοή. Πρόσεξε. Πού θε μπαίνει ο σατανάς μέσα και πού είναι τρίπιο και κάει νερά η βάρκα. Πρόσεξε. Αυτό εννοεί εδώ. Τότε αφήσει αυτόν και βαφτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος. Αυτό που σας είπα γρηγορότερα. Γιατί ανέβει ευθύς? Διότι δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί. Όμως έκαμε τον τύπον, διότι ήταν εντολή. Και ειδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ Ευδόκησα. Απορώ πως τολμούν οι άνθρωποι που λένε ότι διαβάζουν τα σγραφάς, ότι μελετούν, να τροποποιούν το Υιός μου. Πως θα το βάλεις? Όσον λέει ο Υιός μου, αυτόν παιδί μου, εσύ πως θα το πεις ότι είναι δημιούργημα? Πως θα το πεις ότι είναι άγγελος? Πως θα το πεις ότι είναι κτίσμα? Πως τολμάς να το πεις? Πόσον αυτός λέει ότι είναι ο Υιός μου. Και ο Ιωάννης λέει παραπέρα,
ότι σε αυτόν που θα δεις, λέει, το πνεύμα το Άγιον να κάθεται σωματικός, αυτός είναι. Πόσο τροποποιείς και απορρίπτεις στην περίπτωση αυτή τη θεότητα του Ιησού. Είναι καθαρά η γραφή. Αύριο λέγεται θεοφάνεια. Γιατί? Εφανερώθη ο Θεός. Τι δηλαδή εφανερώθη ο Θεός? Στις τρεις του υποστάσεις. Ο πατήρ λέει ούτως, ο Υιός βαπτίζεται και το πνεύμα ως υπεριστερά. Ιδού το λόγο του ασφαλές. Ιδού ο πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δι' αυτών των λόγων και ο Μέγας Βασίλειος λέγεται ουρανο φάντορ. Εφανέρωσε με τη δασκαλία του τι έχει ο ουρανός. Το τρισυπόστατον Θεότος, την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό λέγεται ουρανο φάντορ. Γι' αυτό λέγεται θεοφάνεια αύριο. Εφανερώθη ο Θεός στις τρεις του υποστάσεις. Όπως είναι πατήριος και Άγιον Πνεύμα. Είναι μία ημέρα, αγαπητοί μου, αύριο, που για μας τους Ορθοδόξους θα πρέπει να έχει θέση κορυφής, όπως η γέννησης, όπως η Ανάστασης, μια τέτοια θέση, διότι πλέον επισήμως γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Μη ακούτε τους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάζουν με λογική, με μαθηματικά και με άλλα υλικά πράγματα να μας πούνε ή να βρούνε τι είναι η Αγία Τριάς. Ούτε τι είναι ο Θεός γνωρίζουμε, διότι εάν απαντήσει κανείς και πει ότι είναι πνεύμα ο Θεός, όπως ο ίδιος ο Χριστός μας είπε στη Σαμαρίτιδα, θα βγει από τη μέση ο Άγιος Μάξιος ομολογητής και θα πει ότι ειν και ουκ ειν. Είναι πνεύμα και δεν είναι πνεύμα. Τι είναι? Ουδείς γνωρίζει. Μα δεν είπε ο Θεός, δεν είπε ο Χριστός ότι είναι πνεύμα ο Θεός της Σαμαρίτιδα? Γιατί της το είπε? Γιατί της το είπε της Σαμαρίτιδος ότι είναι πνεύμα ο Θεός? Για να της πει ότι ο Θεός δεν είναι ούτε στα τούτο βουνό, ούτε στο γαριζίν, ούτε. Είναι πανταχού παρών. Και όπως ο άνεμος είναι ο πνεύμα πανταχού παρών, έτσι είναι και ο Θεός. Τι είναι όμως? Ουδείς γνωρίζει. Ημί ο Θεός. Ούτε οι Άγιοι γνωρίζουν τι είναι ο Θεός. Ούτε η Θεοτόχος γνωρίζει τι είναι ο Θεός. Ημί ο Θεός. Είναι πολύ αστείο να καταπιάνεται ο άνθρωπος να αποδείξει δήθεν την φύση του Θεού ή πως τα τρία είναι ένα και το ένα είναι τρία και πως τα τρία, το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα. Εδώ λέγει ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτό. Πως είναι? Πως? Διαβάστε το 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου και θα δείτε το εξής να λέει ο Ιωάννης. Είπε, ότι είπε ο Χριστός μας. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε πως εγώ εν το πατρί σεις εν ημίν καγώ εν ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε. Τώρα δεν πρόκειται να καταλάβετε τίποτα. Γι' αυτό ωραιότατα ο Θείος Χρυσόστομος, ο ταπεινός Άγιος αυτός της αγάπης, λέγει ότι εστί γνωρίζω, τι εστί ούκ επίσταμε. Ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει Αγία Τριάς και τρία πρόσωπα, μία ουσία, γνωρίζω. Τι, πώς, ούκ επίσταμε. Και βγάζει τη μαγκούρα της πίστεως, τη λευκή αυτή ράβδο που έχει ο τυφλός για να κυκλοφορεί στον κόσμο, διότι για εμείς τυφλοί είμεθα αναφορικός με τον δρόμον που διανύομεν δια των ουρανών. Και άνευ αυτής της ράβδου που λέγεται πίστης, που χορηγείται σε κάθε έναν από τον Χριστόν που θα καταθέσει το εγώ του και τις αμαρτίες του. Δεν θα μπορέσει να φτάσει στον ουρανό οποιοδήποτε άλλο τρόπο και οποιαδήποτε άλλη μέθοδο και αν ακολουθήσει. Δεν θα κατορθώσει να φτάσει στον ουρανό. Γι' αυτό δεχτείτε το όπως το δίδει. Μη ζητάτε μαθηματικά εξισώσεις. Μη ζητάτε με τη λογική ή με άλλα πράγματα να πείτε πώς και τι. Τίποτα. Σκώστε τα χέρια επάνω.
και να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε την πληροφορία του Πνεύματος του Αγίου. Το λέγω μια μεγάλη εορτή και μια μεγάλη αποκάλυψη γίνεται αύριο, λέγεται των Θεοφανίων, λέγεται και φώτα, διότι αυτές τις ημέρες βαφτίζονται οι πρώτοι χριστιανοί και με ανημένες λαμπάδες με φώτα τους επήγαιναν οι άλλοι χριστιανοί στο σπίτι τους. Έχει πολλές ονομασίες, πάντως αυτή είναι η κυρίως υπόθεση. Τώρα, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ας μου επιτραπεί, βαθιά μεσάνυχτα από τα θέματα αυτά. Εμείς στεκόμαστε απ' έξω, εκτός των άλλων που μπήκαν σιγά σιγά μέσα. Το 95% του χριστιανοπονήμου πληρώματος θα πάρει αύριο το βαζάκι και θα πάει να πάρει αγιασμόν από την εκκλησία απ' έξω, μάλιστα, όχι μέσα, στενοχωριέται μέσα, απ' έξω. Θα ακουστούν λόγια, ίσως και βρυσές ακόμη. Άλλοι θα τρέξουν να πάρουν την πρώτη στάλα, άλλοι θα πάρουν τη δεύτερη. Καταλαβαίνετε τώρα τι αστείο πράγμα είναι αυτό, να διαγωνίζονται οι άνθρωποι να πάρουν πρώτη αγιασμό, ώστε υπάρχει πρώτο και δεύτερο πράγμα στον αγιασμό. Πού ίγγισε η ποτέ εμορούσα στην άκρη του κρασπέδου να κουμπίσω απλώς μια ρανής που να μην διακρίνεται με το μάτι είναι ικανή να αγιάσει το σύμπαν? Όχι να πας να γυρίσει ολόκληρο τη λεκάνη να πάρει δυο κάδες αγιασμό να τον πας στο σπίτι. Πήγαμε σήμερα το πρωί με το γιο μου στην εκκλησία και γινότανε απ' έξω δεν ξέρω τι. Δώστο μου εδώ το μπουκάλι και περιμένω. Πράγματι μία που συνοστίζεται εκεί βγήκε με ένα μπουκαλάκι γεμάτο αγιασμό. Αν έχει την καλοσύνη για τα χρόνια πολλά, ρίχτε μου και εμένα μια σταλαγματιά. Ευχαριστώ. Και μου ρίξε και βάλα και λίγο νεράκι ακόμη σπίτι μου και έκανα τον αγιασμό του σπιτιού μου, ήπιαμε εμείς, πήγα και λίγο στο μαγαζί. Ούτε η γάτα ούτε η ζημιά της. Τι τον θέλεις πεντοκάδες στον αγιασμό? Τι διαγωνίζεσαι να πάρεις πρώτος ή τελευταίος? Ένα και το αυτό είναι όλος ο αγιασμός. Και εν τούτης δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Και όταν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την εκκλησία πάνε μόνο τις μεγάλες εορτές και απ' έξω μάλιστα, ή να πάρουν το φως της Αναστάσεως ή να πάρουν τον αγιασμό, και βλέπουν εμάς τους χριστιανούς να ερχόμαστε με μια μπουκάλα ή με μια καράφα μεγάλη ή με κάτι άλλο και να συνοστιζόμεθα εκεί, ότι εμείς, άρα κάτι ξέρουμε εμείς, εμείς κρατάμε το μυστικό, σου λέει απάνω του λοιπόν, και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Βρέθηκα ποτέ έξω από την από το νερό ναόν της Ζωοδόχου Πηγής Ακαδημίας, και είχε ο πατήρ Σχορεμένος Άγγελος απ' έξω κάτι βιτία και είχε στείλει αγιασμό να περάσουμε να πάρουμε. Και ακούω μία και λέει μπροστά, λέει, πάμε να φύγουμε, πού πάμε τώρα? Λέει, και εγώ δεν ξέρω γιατί. Τι λέει, γιατί? Μα τώρα τι θα πάρουμε, λέει, απόπλημα θα πάρουμε. Το πήραν, λέει, ό,τι είχαν. Καταλάβατε, φτάνουμε μέχρι εκεί. Δεύτερον, θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να κοινωνήσουν αύριο με μεγάλο αγιασμό. Και όταν σερβίρει η εκκλησία μας το μεγάλο αγιασμό, ότι δεν επιτρέπεται η Θεία Κοινωνία. Απαντώ λοιπόν σε αυτούς. Ο αγιασμός ερμηνεύεται αγιάζω, καθαρίζω, όχι σώζω. Άλλο να πιω αγιασμό και άλλο για να πάρω Θεία Κοινωνία. Όταν κανείς έχει κάνει χρόνια στην αμαρτία και έχει λερώσει το οικό μέσα αυτό και δεν μπορεί να μπει ο Χριστός, τι κάνει ο Πάτερ, τι κάνει ο Πνευματικός? Θα πάρεις μεγάλο αγιασμό και έπειτα θα έρθεις. Δηλαδή τι θα κάνεις? Θα ασπρίσεις πρώτα μέσα. Θα καθαρίσεις για να καλέσεις με τον βασιλιά. Μπορεί να μπει μέσα στη βρώμα και στη δυσοδεία που ήταν ο κατσικοπόδαρος τόσα χρόνια μέσα σου. Θα το καθαρίσουμε λοιπόν αυτό, θα το ασπρίσουμε. Εσύ πας να μπεις σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα που μέναν άλλοι πρώτα. Δεν θα υποχρεώσεις αυτόν που το έχει να το καθαρίσει, να το ασπρίσει, να το φτιάξει για να μπεις? Ή δεν θα του κρατήσεις ορισμένα χρήματα αν θα την κάνεις εσύ αυτή τη δουλειά? Θα μπεις μέσα στα άλλα, το βρώμα του αλλού? Δεν θα μπεις. Αυτό τούτο γίνεται. Πώς μπορεί λοιπόν να αντικατασταθεί ο βασιλεύς με τον ασβέστη? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Είναι πολύ αστείο αυτό το πράγμα να το πιστεύει ο άνθρωπος. Θα πάρεις λοιπόν τον αγιασμό. Εφόσον πάρεις πρώτα τη Θεία Κοινωνία όμως, και θα τον πάρεις αυτόν τον αγιασμό και θα πας στο σπίτι και θα μπεις μέσα, θα το αφήσεις απ' έξω την καράφα σου με το νερό, θα αφήσεις απ' έξω και θα μπεις μέσα να κάνεις αποκαθήλωση.
Παρά βγάλεις κρεμμύδες που έβαλες προχθές την πρωτοχρονιά μέσα για το ούρι. Θα πάω να πετάξει τράμπουλα. Πετράξαν σε γυναίκα όλα τα αντρικά παντελόνια έξω. Θα πάω να πετάξει όλη τη δυσιδαιμονία που έχεις κρεμάσει εκεί και έπειτα θα βάλεις τον αγιασμό μέσα να αγιάσει. Διαφορετικά τι θα παναγιάσει το διάβολο? Φεύγει ο διάβολος? Δεν φεύγει ο διάβολος, εφόσον εσύ δεν θέλει να τον διώξεις. Πώς είναι δυνατόν? Έχει σκοπό να αντικαταστήσει την ολατρεία, αλλά πρέπει να το θέλει ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος το θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί. Κατά συνέπεια, μια άλλη απάντηση σε μια άλλο ερώτημα. Τι θα φάμε πρώτα? Θα πιούμε τον μεγάλο αγιασμό ή θα πάρουμε το αντίδωρο? Άλλοι μας είπαν έτσι, άλλοι μας έλεγαν αλλιώς. Άκουσε, αγαπητοί μου. Πρώτος είναι ο Χριστός, η Θεία Κοινωνία. Δεύτερος στη σειρά είναι η Παναγία μας, που τον εδέχτη 9 μήνες στην κοιλιά της. Και όχι ο Ιορδάνης που τον εδέχτη 1 λεπτό μέσα. Ο Ιορδάνης είναι τρίτος. Μα μεγάλος αγιασμός. Και ποια είναι η διαφορά του μεγάλου αγιασμού από του μικρού? Το Πνεύμα το Άγιο κάνει α ποιότητα και β ποιότητα. Λέγεται μεγάλος αγιασμός γιατί είναι μεγάλη ακολουθία. Και ο μικρός γίνεται μικρή ακολουθία. Και ο μεγάλος αγιασμός γίνεται μια φορά το χρόνο και ο άλλος γίνεται κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Θα κοινωνήσεις λοιπόν το Χριστό σου πρώτα. Έπειτα θα πάρεις την Παναγία σου και έπειτα θα πάρεις τον Ιορδάνη για ευλογία. Μπορείς τον αντίδωρο να το πετάξεις στον δρόμο? Αύριο δεν το πετάς. Τον αγιασμό το πετάς όμως. Δεν το βλέπεις αμέσως? Μπορείς τη διακοινωνία να την πάρει την πετάξει στον δρόμο? Όχι. Τον αγιασμό το πετάς. Σου βοηθούν ειδικού χώρου, μα στην τουαλέτα σου ακόμη, μα τα πάντα. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν το βλέπεις? Α, ο Σατανάς και η άγνοια μας το μεγαλώνουν και μας το κάνουν. Αυτή είναι η σειρά του πράγματος και έτσι πρέπει να τοποθετεί το πράγμα. Αν νομίζετε λοιπόν ότι αυτά έχουν κάποια σχέση και είναι συνδεδεμένα με την υπόθεση, κρατήστε ό,τι νομίζετε. Και εύχομαι διαφωτιστή.